Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας πραγματοποιεί διημερίδα με θέμα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εράσμους. Στα πλαίσια της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εράσμους θα υποδειχθεί μια ομάδα εκπαιδευτικών από το Άναμουρ της Τουρκίας. Το πρόγραμμα αυτό αφορά μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα που βοηθά τους μαθητές στην καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων. Ναι, η διεύθυνσή μας, ενδεχομένως να είναι γνωστό και στους εκπαιδευτικούς και στην εκπαιδευτική κοινότητα, συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα Εράσμους σαν εταίρος με αντίστοιχη διεύθυνση της Τουρκίας και ιδιαίτερα από την περιοχή του Αναμούρ, την περιοχή της Μερσίνης. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη σχεδίων μαθήματος, τα οποία θα ανέβουν τελικά σε μια ειδική πλατφόρμα του Moodle και θα είναι αξιοποιήσιμα τόσο από τους εκπαιδευτικούς που θα τους βοηθήσει να κάνουν με έναν διαφορετικό τρόπο το μάθημα στην τάξη, αλλά και από τους μαθητές και θα αφορά γενικότερα τη διαδικασία του μαθήματος αλλά και την αξιολόγηση των μαθητών. Είναι ένας καινούριος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, ή διαφορετικός τρόπος, θα μπορούσαμε να πούμε, εκπαίδευσης των μαθητών. Πώς έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συνεργασία? Κοιτάξτε, αυτό έγινε με την πρόταση στη διεύθυνσή μας και ιδιαίτερα από το ΑΚΕΘ, το οποίο είναι το Αναπτυξιακό Κέντρο της Θεσσαλίας, και το οποίο ήρθε και στη συνεργασία βέβαια με την αντίστοιχη διεύθυνση της Τουρκίας και μας έγινε αυτή η πρόταση για συμμετοχή. Παράλληλα να πούμε ότι συμμετέχει και ένα σχολείο έτσι, από την περιοχή μας, είναι το πρώτο γυμνάσιο Άρτας, έτσι, το συνολικό πρόγραμμα. Στόχος της διημερίδας, τονίζει ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Άρτας Ιωάννης Γεωργογιάννης, είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και με βιωματικό τρόπο να το μεταφέρουν στους μαθητές. Στη διημερίδα θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις και από Τούρκους εκπαιδευτικούς, αλλά και workshops με το αντικείμενο του προγράμματος. Σε αυτή τη διαδικασία έτσι, των επισκέψεων και ανταλλαγών που γίνονται έτσι, στα πλαίσια του προγράμματος, διοργανώνουμε μια διημερίδα στο Βυζαντινό την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, στην οποία θα συμμετάσχουν και θα μας υποσχεθούν βέβαια και αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί από την Τουρκία. Σε αυτή την ημερίδα έχουμε σαν στόχο να εκπαιδευτούν, θα λέγαμε έτσι, οι εκπαιδευτικοί πάνω σε αυτή την πλατφόρμα και σε διαδικασίες που περιλαμβάνει η πλατφόρμα, ώστε τελικά να προκύψει το τελικό σχέδιο του μαθήματος, το οποίο θα ανέβει. Ότι ένας ευρύτερος στόχος, γιατί έχουμε καλέσει και εκπαιδευτικούς και όχι μόνο αυτούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και διευθυντές σχολείων, είναι να διαδοθεί περισσότερο έτσι, στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα το πρόγραμμά μας αυτό, αλλά και να κινητοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο, να ευαισθητοποιήσουμε έτσι, τους συναδέλφους και στα σχολεία, αλλά και τους διευθυντές, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν τέτοια προγράμματα, τα οποία εξωτερικεύουν τα σχολεία και την εκπαίδευση περισσότερο και στην κοινωνία, αλλά και διευρύνουν, θα λέγαμε, και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και την επιμόρφωσή τους κατά κανόνα. Περιέχει συνολικά δηλαδή τον τρόπο διδασκαλίας για μια διδακτική ώρα σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και που θα γίνεται και με την βοήθεια διαφόρων τεστ οπωσδήποτε έτσι, που θα τίθενται στους μαθητές και μέσω αυτών βέβαια θα αξιολογούνται και οι μαθητές.